Αντίθετα με την Πηνελόπη, που περίμενε υπομονετικά τον Οδυσσέα να επιστρέψει από την Τρία, η Κλυταιμνήστρα, η γυναίκα του Αγαμέμνονα, πήρε άλλον άντρα, τον Αίγιστο. Και όταν ο Αγαμέμνων επέστρεψε στις Μυκήνες, τον περίμενε ο θάνατος από τα χέρια της γυναίκας του. Έτσι, βαριά κατάρα έπεσε στα παιδιά του, τον Ορέστη και την Ηλέκτρα. Πήραν εντολή από τον Απόλλωνα να σκοτώσουν τη μητέρα τους για να εκδικηθούν το φόνο του πατέρα τους. Αυτή η εκδίκηση είναι το θέμα της τρίτης τραγωδίας. Ωραία μουσική που έχει ο Κομμός. Εξαιρετικός ο πρωταγωνιστής. Καθόλου αυτό το έργο. Φοβήθηκες, Δημόδωρε? Είναι κακιά η Ηλέκτρα. Είναι όμως κακιά και η Κλυταιμνήστρα, Αυτή έγινε πρώτα δολοφόνος. Καλά βρε, Δημόδωρε. Ο Οδυσσέας σκότωσε καμιά 100 μνηστήρες και μόνο που δεν σηκώθηκες να του φωνάξεις ζήτω. Και εδώ για 2 νεκρούς στεναχωρέθηκες. Μα οι μνηστήρες είναι κακοί και ο Οδυσσέας είναι καλός. Αυτοί εδώ είναι όλοι τους κακοί. Ναι, βέβαια. Εδώ είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Α, έχει δίκιο το παιδί, το παράκανε ο Ευριπίδης. Όμως και στη ζωή δεν είναι πάντα ξεκάθαρα όλα. Αυτό είναι από τα κόλπα που αρέσουν πολύ στον Ευριπίδη. Ποιο? Ο απομηχανής Θεός. Θεοφάνεια με γερανό. Έτσι όπως μπλέχτηκαν το δίκιο και το άδικο, μόνο οι θεοί μπορούν να βγάλουν άκρη. Καλά θα ήταν να έβγαινε και ένας άγγελος να μας τα εξηγήσει όλα από την αρχή. Εμένα πάντως δεν μου άρεσε που μια βασιλοπούλα ήταν παντρεμένη με έναν Γεώργο. Γιατί είπε ο Κάστορ πως η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία Πατέρα? Είναι αλήθεια αυτό? Το είπε αυτό ο Ευριπίδης για να τονίσει ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να γίνει, γέ μου. Ένας πόλεμος που δεν έγινε για σοβαρή αιτία. Σαν να λέμε πως έγινε για ένα τίποτα. Για ένα χιτώνα δίχως σώμα. Στον πόλεμο πολλοί γίνονται ήρωες, αλλά πολύ περισσότεροι είναι οι αδικοχαμένοι νεκροί και οι κατεστραμμένες οικογένειες. Άσε που ενός κακού γενομένου μύρια έπονται. Και από ό,τι βλέπω τα σύννεφα έχουν πυκνώσει και ανα πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει η μπόρα. Γι' αυτό πάμε καλύτερα να πιούμε κανένα κρασάκι. Σωστό και αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι ώρα για διάλειμμα και κολατσό. Δεν πείνασες, Δημόδωρε? Πείνασα.